Φρένο στο μεγάλο έργο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος. Με την 8η εργολαβία να μην έχει προκηρυχθεί για να ολοκληρωθεί έτσι ο κύκλος των διαγωνισμών. Ανησυχούμε και το έχουμε πει κατά επανάληψη από την πρώτη στιγμή όταν επιλέγει να έχουμε 8 εργολαβίες αντί για μία. Είχαμε πει ότι αυτές οι 8 εργολαβίες ίσως να οδηγήσουν στο έργο, το έργο να μην γίνει ποτέ. Ελπίζουμε το Υπουργείο που θα κληθεί την Δευτέρα Τρίτη που έχουμε το συνέδριο μαζί με την κυβέρνηση εδώ στην Πάτρα να απαντήσει σαφώς πια και αξιόπιστα στο τι προτίθεται να κάνει. Η κατάτμιση του έργου σε 8 εργολαβίες έχει οδηγήσει σε μία από τις πλέον μακρόσιτες διαγωνιστικές διαδικασίες που ξεκίνησαν το 2015. Συνεχίστηκαν το 2016 και το 2017, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η κύρια φάση ορίμανσης του έργου. Τώρα φτάσαμε σε σημείο να έχουμε εργολάβους που δεν ξέρουμε αν μπορούν να υλοποιήσουν το έργο. 7 εργολαβίες, όχι 8, η 8 δεν έχει καν προκηρυχθεί. Εάν δεν ολοκληρωθούν και οι 8 εργολαβίες, το έργο δεν μπορεί να αποπληρωθεί και δεν μπορεί να παραδοθεί. Κατά συνέπεια, το να μην είναι μέσα στους χρόνους αυτού του ΕΣΠΑ είναι το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δυστυχώς αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήματα στη συνέχεια διοικητικά, τα οποία θα κληθούν ίσως και άλλοι από εμάς και άλλοι υπουργοί εκτός από τους σημερινούς να τα επιλύσουν. Έχουμε τα παραδείγματα άλλωστε της Αμβρακίας Οδού, το θέταμε το παράδειγμα αυτό, που 8 χρόνια τώρα παραμένει ανοιχτές εργολαβίες και ανοιχτό έργο χωρίς να έχει ποτέ ολοκληρωθεί. Έχουμε το παράδειγμα το δικό μας της μικρής περιμετρικής, που τόσες εργολαβίες οδήγησαν στο να μην έχει ποτέ το έργο αυτό 15 χρόνια τώρα κατασκευαστεί και τώρα το τελειώνουμε εμείς με μια καινούρια εργολαβία σκούπα που λέμε. Κάτι τέτοιο θα κληθεί να κάνουν και οι αρμόδιοι αργότερα. Και αυτό είναι λυπηρό. Απλώς δεν είμαστε προφήτες. Ξέρουμε πώς λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι άστοχες ενέργειες οδηγούν σε αστοχίες σε ολοκλήρωση των έργων και θα υποστούν τις συνέπειες δυστυχώς στους συμπολίτες μας. Όσο καθυστερούν οι υπογραφές των συμβάσεων, τόσο καθυστερεί και η υλοποίηση. Εάν σε αυτό προσθεθεί και το γεγονός ότι σύμφωνα με τις προκηρύξεις όλων των δημοπρατημένων εργολαβιών, η διάρκεια υλοποίησης των έργων ανέρχεται σε 42 μήνες, τότε δημιουργείται μια εικόνα μεγάλης χρονικής πίεσης για το εάν τελικά τα έργα θα καταφέρουν να ολοκληρωθούν μέσα στο τρέχον ΕΣΠΑ. Θα ζητηθούν πια εγγυήσεις. Δεν ξέρω τι εγγυήσεις μπορούν να προσφερθούν από τον κύριο Σπύριζη, γιατί εγγύησεις προσφέρθησαν και τόσο καιρό σε πολλές συσκέψεις που κάναμε. Ελπίζω να έχει απτά αποτελέσματα σε σχέση με τις εγκρίσεις του φακέλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει σταλεί, γιατί ο φόβος ο μεγάλος είναι μήπως δεν εγκριθεί και ο φάκελος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλει να έχει απάντηση πότε έχουμε την 8η δημοπράτηση του έργου, την 8η εργολαβία. Θα το δημοπρατήσει, ή αυτά που ακούγονται ότι συζητάει και με αυτούς που οι οποίοι λένε ας αλλάξει η χάραξη και τους τάζει και σε αυτούς ή σε αυτούς που λέει θα τη δημοπρατήσω όσοι έχει. Ας κάνει ό,τι είναι να κάνει, να μην καθυστερεί το θέμα το μεγάλο, γιατί σας λέω πάλι ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή και δεν μπορείς να παίζεις με αυτή και καθημερινά που αργούμε ίσως να έχουμε ευθύνη για το τι θα συμβεί σε ένα συνανθρωπό μας που θα χάσει τη ζωή του ή θα τραυματιστεί σε αυτόν τον δρόμο.